Κύριε Κυπρίτη, πέστε μας για τη σημερινή συγκέντρωση που σας έχει καλέσει εδώ το ΤΑΠΣΕΗ. Ποια είναι τα θέματα που συζητήσατε? Τα θέματα τα οποία τέθηκαν υπόψη των μελών ήταν καταρχάς μια γενική και ενημέρωση καταρχάς για τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τα συνταξιοδοτικά ζητήματα που άγγιξε και ο τελευταίος νόμος γνωστός και ως Μνημόνιο 3. Συζητήθηκαν επιμέρους μετά κάποιες απορίες των μελών που αφορούν τα δικά τους ειδικότερα συνταξιοδοτικά θέματα, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι θέλησαν να μου τα θέσουν υπόψη. Και αυτό που επίσης αναπτύξαμε ήταν μια σειρά από άλλα ζητήματα, κυρίως μισθολογικών διεκδικήσεων των μελών και για παρελθόντες χρόνους που αφορούν την υπηρεσία τους, αλλά και προοπτικές διεκδίκησης από εδώ και πέρα σε σχέση με κάποιες απολαβές, οι οποίες αυτή τη στιγμή φαίνεται τουλάχιστον ότι έχουν έρισμα από τη συζήτηση που κάναμε με τα μέλη στην αντισυνταγματικότητα των διατάξεων που ουσιαστικά επέβαλαν αυτές τις βίαιες περικοπές στο μισθολόγιο όλων των εργαζομένων στην Τρενοσέ αλλά και του ΟΣΕ. Περισσότερο από ό,τι αντιληφθήκαμε ενδιαφέρονται αυτοί που βρίσκονται στο προθάλαμο της συνακτοδότησης. Με αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων τι γίνεται? Υπάρχουν αλλαγές στα όρια ηλικίας? Επί της ουσίας, αυτό που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια αυτή τη στιγμή είναι ότι καταρχάς δεν θίγεται το ζήτημα της 35 ετίας όπως ήταν γνωστό στους ανθρώπους που θεμελίωναν δικαίωμα με αυτήν την προοπτική και σε κάθε περίπτωση ο νόμος αυτό που ξεκαθαρίζει στο πλαίσιο του νέου συνταξιοδοτικού είναι τελικά ποια είναι η έννοια της κατοχήρωσης και ποια είναι η έννοια της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Όσον αφορά αυτό που όλοι πρέπει να έχουν υπόψη είναι ότι για τη θεμελίωση του δικαιώματος επί της ουσίας έχουμε να κάνουμε με υποψήφιους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν και τις χρονικές προϋποθέσεις της ηλικίας αλλά και τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ενώ αυτοί οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα δεν έχουν ακόμα συμπληρώσει το ηλικιακό όριο, πριν όμως έχουν κατοχυρώσει το αντίστοιχο συνταξιοδοτικό δικαίωμα όπως αυτό ορίζεται από το νέο νόμο, έχοντας όμως φυσικά τις αντίστοιχες ημέρες ασφάλισης όπως ορίζει το πλαίσιο για τη συνταξιοδότησή τους. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.